Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλοι τηλεθεατές στο Ιωάννινα TV, όπου και αν μας βλέπετε, στη Δυτική Ελλάδα, τα Ιωάννινα νησιά, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και οπουδήποτε αλλού φτάνει το σήμα του σταθμού μας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην Digi, αλλά και βεβαίως μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Σας στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Ενδιαφέροντα θα έχουμε να τα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Εμείς άλλωστε μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να μπορούμε να κάνουμε επιλογές θεμάτων, τα οποία φαντάζομαι ότι ενδιαφέρουν όλους μας, διότι μας δίνεται δυνατότητα να αναπτύξουμε μεγαλύτερη συζήτηση, ώστε να ακούσετε τις απόψεις των προσκεκλημένων μας και τα ρεπορτάζ τα οποία θα δείτε στη συνέχεια έχουν και αυτά τις δικές τους εκτιμήσεις, ούτως ώστε να μπορείτε εσείς, βλέποντας τα όλα αυτά, να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα για το τι συμβαίνει στον τόπο μας. Σήμερα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την οικονομία και τον τουρισμό και κάτι που τα συνδυάζει όλα μαζί είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του τόπου μας, είναι το λιμάνι της Οικουμενίτσας. Είναι η λεγόμενη Δυτική Πύλη. Έχω κουραστεί πραγματικά να το ακούω αυτό και συνέχεια η Δυτική Πύλη της Ελλάδος στην Ευρώπη, διότι παρεμβαίνει η νότιο-δυτική της Πάτρας και μας κόβει λίγο τα φτερά. Πολύ συχνά το κάνει αυτό, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά όμως δεν πάβει να είναι ένα λιμάνι το οποίο ξεκίνησε από το πουθενά. Ξεκίνησε από ένα απλό λιμάνι που συνέδεε μετά το λιμάνι της Αγιάδας, δηλαδή από τον Άρη, να δραστηριοποιείται το λιμάνι της Οικουμενίτσας, να συνδέει την Κέρκυρα με την Οικουμενίτσα. Στη συνέχεια αναπτύσσονταν η πόλη, άρχισαν σιγά σιγά τα καράβια, τα δύο τότε, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, το Απία και το Εγνατία, τα οποία κάναν δρομολόγια Πάτρα Μπρίντεζη ή Πάτρα Αγκώνα, και αυτά βεβαίως όταν πρώτο ήρθαν, παρά την δυσαρέσκεια και παρά τις διαμαρτυρίες των πατρινών, ήρθαν στην Οικουμενίτσα και από τότε είδαν και οι κινούμενοι μεταφορτικά για να τα μεταφέρουν εμπορεύματα από και προς την Ευρώπη και την Ιταλία, είδαν ότι ήταν πολύ πιο λιγότερες οι ώρες και πολύ πιο εύκολο να είναι στο λιμάνι της Οικουμενίτσας παρά οπουδήποτε αλλού, γιατί από την Πάτρα μέχρι την Οικουμενίτσα οι ώρες είναι πάρα πολλές ακτοπλοϊκώς. Έτσι λοιπόν άρχισε να αναπτύσσεται το λιμάνι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έγινε η κατασκευή της πρώτης φάσης, της δεύτερης φάσης και τώρα βρίσκεται στα σκαριά να ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση του λιμανιού, που θα δώσει τη δυνατότητα στην πλήρη ανάπτυξη και την πλήρη δραστηριότητα του λιμανιού, που θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ήδη είναι αρκετά μεγάλο, μπορεί να δεχθεί και κρουαζερόπλια, ενώ δέχεται καθημερινά όλο τον όγκο των μετακινούμενων από και προς, τόσο στην Κέρκυρα που είναι χιλιάδες τουρίστες, αλλά και κυρίως προς την Ιταλία και την Ευρώπη γενικότερα. Τα δρομολόγια είναι πάρα πολλά, χειμώνα-καλοκαίρι, και πέραν των φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία κάνουν τις διευρωπαϊκές μεταφορές, έχουμε και τις τουριστικές διαδρομές και μέσω αυτών έχουμε την τουριστική ανάπτυξη και στην περιοχή μας, γιατί οι πρώτοι που υποδεχόμαστε τους ξένους τουρίστες στην Ελλάδα είναι η Ήπειρος και οι τελευταίοι που τους χαιρετάμε όταν φεύγουν από εδώ. Το λιμάνι εδώ και αρκετά χρόνια έχει δική του διοίκηση, τον Οργανισμό Λιμένος Οικουμενίτσας, που διοικείται, και οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγονται για να κινηθούν και να δραστηριοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από το λιμάνι, επιλέγονται από την πολιτεία και ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν για την λειτουργία των λιμένων. Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Οικουμενίτσας τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος Ανδρέας Νταΐς, ο οποίος διατέλεσε και δήμαρχος της Οικουμενίτσας, ένας άνθρωπος έμπειρος, επιστήμονας, φαρμακοποιός, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την πολιτική, δραστηριοποιήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που τον θυμάμαι ως δημοσιογράφος. Ως δήμαρχος έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο και βεβαίως με την ανάληψη των καθηκόντων του στο λιμάνι της Οικουμενίτσας δείχνει μια διαφορετική διάσταση στην όλη λειτουργία του λιμανιού και την δυνατότητα που έχει το λιμάνι αυτό να αναδειχθεί σε πόλος έλξης της οικονομίας της περιοχής μας. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον κύριο Νταΐ. Κύριε Πρόεδρε,
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καλησπέρα. Πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ. Είστε καλά. Για να μιλήσουμε για πρώτη φορά, έτσι σε εκπομπή, για το λιμάνι της Γουμίτσας, το δικό μας λιμάνι, το λιμάνι της Ηπείρου, γιατί κάθε τι που ανήκει σε οποιαδήποτε πόλη της Ηπείρου, ανήκει σε όλη την Ήπειρο. Εμείς Ηπειρώτες λέμε το Πανεπιστήμιο, δεν λέμε Ιωαννίνων, λέμε της Ηπείρου, το νοσοκομείο της Ηπείρου. Δεν έχει σημασία που εδρεύουν, σημασία έχει ότι τα θεωρούμε και έτσι είναι το σωστό. Οι Ηπειρώτες να τα θεωρούν όλα δικά τους. Άλλωστε και είναι οι αποστάσεις τώρα τόσο κοντινές που είναι όντως όλα μαζί. Στο χρονικό διάστημα που διατελείται ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πορεία, γιατί υπάρχουν και τα θέματα της αγοραπολισίας των λιμανιών κτλ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Γιατί μέσα από αυτή την πρόσκληση μου δίνεται η δυνατότητα να πούμε πέντε πράγματα για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, ώστε ο κόσμος, οι τηλεθεατές, να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα κάποιες πτυχές της εξέλιξης του λιμανιού, αλλά και των δυνατοτήτων που έχει. Ανέλαβα εγώ ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Διευθύνων Σύμβουλος, ανέλαβα πριν από 6 περίπου μήνες, γνωρίζοντας βεβαίως τα προβλήματα του χώρου, να το πω έτσι, αλλά και του ευρύτερου χώρου της Αδριατικής και του Αιγαίου. Και προσπαθώ με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που δίνονται μέσα από τις δυνατότητες που αντικειμενικά έχει το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας δεν είναι λιμάνι της Ιγουμενίτσας μόνο. Χωρικά, να το πω έτσι, είναι λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Είναι λιμάνι της Ηπείρου, αλλά έχει και μια εθνική διάσταση. Εθνική και διεθνή διάσταση. Άρα λοιπόν οι δυνατότητες που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι ευκαιρίες που μας δίνονται. Πρέπει οπωσδήποτε να σπιάσουμε από τα μαλλιά κάθε τι που μας παρουσιάζει. Και κυρίως η λειτουργία της Εγνατίας Ούδου έδωσε μια πολύ διαφορετική εικόνα στο λιμάνι. Βεβαίως η Εγνατία μας συνέδεσε με τις βαλκανικές χώρες. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και τις μεταφορικές εταιρείες. Εάν δεν υπήρχαν τα προβλήματα στην Μέση Ανατολή, φαντάζομαι ότι όλα... Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ναι, ναι. Να μην προτρέχουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Γιατί υπήρχε διακίνηση από εκεί. Είναι ένα πεδίο ανοιχτό αυτό ακόμα, το οποίο το εξετάζουμε και θα δούμε ανάλογα πώς θα εξελιχθούν, ναι, τα πολιτικά θα υπάρξει, πράγματα. Ναι, ναι, είναι χιλιάδιο πράγματα. Πράγματα αυτό, να δούμε, γιατί υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή που χρονίζει τώρα. Το οποίο ακόμα δεν έχει βρει τη λύση και δεν ξέρουμε πού θα τη βρει. Εν πάση περιπτώσει, όταν θα υπάρχει σχετική ηρεμία, θα δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Το βασικό είναι ότι η Εγνατία μας συνέδεσε με τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία. Άρα λοιπόν πολλά εμπορεύματα και επιβάτες περνάνε από την Ιγουμενίτσα, από το λιμάνι μας, κατευθυνόμενοι προς τη Δυτική Ευρώπη, προς Ιταλία κτλ. Κτλ. Η κίνηση τα τελευταία χρόνια έχει μια αυξητική τάση. Να πω μόνο ότι μέσα από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας περνάνε περί το 1 εκατομμύριο επιβάτες. Πολύ μεγάλο νούμερο. Ετησίως, περί τις πάνω από 150.000 φορτηγά το χρόνο. Δεν λέω τα γιοταχή και τα λοιπά. Έχει μια αυξητική τάση και έχει και μια οικονομική δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης μέσω αυτής της κίνησης που έχει. Εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τώρα και κάποιες άλλες ευκαιρίες που μας δίνονται, που μας δίνει η συγκυρία, που αφορούν την κρουαζιέρα και τον τουρισμό, αλλά και την διακίνηση των εμπορευμάτων σε πιο συγκροτημένη βάση πλέον. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις, περιμένουμε την εξέλιξή τους σε αυτό το χρονικό διάστημα και διερευνούμε και καινούργια πεδία για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Σαφώς δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς, ή τους φορείς της πόλης της Ιγουμενίτσας, να το πω, και την περιφέρεια, αλλά και τους φορείς των επαγγελματιών, ώστε να υπάρχει μια κίνηση συλλογική στην εξυπηρέτηση των επιβατών αλλά και των επισκεπτών που έρχονται όχι μόνο στην Ιγουμενίτσα αλλά και στην Ήπειρο γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κατευθυνθούμε να πάμε σε πολλές κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες που πραγματικά μας παρέχει. Να δούμε πρώτα το ίδιο το λιμάνι αφ' αυτού. Δηλαδή, είχαμε από την πρώτη φάση, ήρθαμε στη δεύτερη φάση, ολοκληρώθηκε και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της τρίτης φάσης. Ίσως η δεύτερη φάση να πέρασαν πολύ περισσότερα χρόνια από όσα έπρεπε.
Παρά το ότι τα αδρανήλικα που χρειάστηκαν βρέθηκαν στη γωνιά, βρέθηκαν πολύ κοντά τότε. Έτσι, είχα κάποια τη φαϊνή ιδέα. Κέρδισε πολλά προβλήματα. Είχα κάποια τη φαϊνή ιδέα τότε να γκρεμίσουν το βουνό για να γεμίσουν το λιμάνι. Αντί να τα φέρουν τον Ιωχώριο όπως όφυλαν. Τέλος πάντων. Η τρίτη φάση τι γίνεται τώρα. Γιατί ξέρω ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Και οι τρεις φάσεις, να το πω για το λιμανιού, όπως όλα τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε τώρα για μεγέθη τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Τεράστια μεγέθη, δεκάδες εκατομμύρια για κάθε φάση. Είναι με όλα τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Σε. Δηλαδή, είτε λέγονται απολωτριώσεις, είτε λέγονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ανάδοχες εταιρείες και τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουν. Άρα λοιπόν είναι μια πορεία που ακολουθεί όλα τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου δηλαδή και οι τρεις φάσεις είχαν τα δικά τους προβλήματα. Και δύο φάσεις. Παρ' όλα αυτά η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, πήγε καλά. Η δεύτερη φάση από τότε που αναλάβαμε εμείς έγινε λειτουργική. Πλέον. Δηλαδή εκεί πιάνουν τα κρουαζοδρόμια, πιάνουν και άλλα καράβια τώρα εκεί. Έχουμε κάποιες μικρές ελλείψεις, οι οποίες όμως δεν εμποδίζουν τη λειτουργικότητα του λιμανιού αυτή τη στιγμή. Απλώς θέλουμε κάποιες συμπληρωματικές ενέργειες και πιστεύω μέσα στον χρόνο θα τα λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Η τρίτη φάση βέβαια έχει τα ιδιαίτερα προβλήματά της, γιατί η ανάδοχος εταιρεία κηρύχθηκε έκτοτη, έγινε υποκατάσταση, αυτό έφαγε χρόνο. Αυτό, καταλαβαίνετε ότι μια δημοπρασία η οποία έγινε το 2011 και απορρόφησε ελάχιστα, έχει ελάχιστη απορρόφηση σε αυτό το χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά και η τρίτη φάση τώρα περνάει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Οπότε το έργο συνεχίζει, θα συνεχίσει απρόσκοπτα και θα είναι μια προβλήτα κατά 700 μέτρα μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτή λοιπόν θα μας δώσει και τις δυνατότητες ανάπτυξης και σε έναν άλλο τομέα, τον εμπορικό τομέα, που μέσω αυτού θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε ήδη να έρθουμε σε μια επικοινωνία με τις μεταφορικές εταιρείες του εξωτερικού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και το εμπορευματικό κέντρο. Που αυτό το εμπορευματικό κέντρο θα λύσει αφενός με τα προβλήματα των εταιριών αυτών, αφετέρου θα δώσει δυνατότητα όμως ανάπτυξης και θέσεων εργασίας αλλά και μεγάλης οικονομικής δράσης στη χώρα μας, όχι μόνο στην περιοχή. Εμείς από τον Δεκέμβρη, αρχές Δεκέμβρη που ξεκινήσαμε τη διαδικασία, που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε για την ίδια στο εμπορευματικό κέντρο. Είναι για το, αυτό είναι για τον Ιωχώρη, δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, όχι, δεν είναι στον Ιωχώρη, είναι στην Κρίκα πλέον. Είναι στον χώρο του Βιοπαθέ. Υπάρχουν όλες οι μελέτες έτοιμες, θα τα εξηγήσω όλα αυτά. Έχουμε προχωρήσαμε κατευθείαν μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Σουλίου, που είναι ιδιοκτήτης του Βιοπαθέ, του Βιοτεχνικού Πάρκου. Ναι, δηλαδή. Ναι. Αλλά σε συνεργασία, επειδή αυτές οι προτάσεις στο πρόγραμμα Συνδέοντας στην Ευρώπη πρέπει να είναι και διακρατικές αλλά και πολυτροπικές, οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν και συνεργασία με το εξωτερικό. Άρα καταθέσαμε μια κοινή πρόταση στο αυτό το πρόγραμμα μαζί με το λιμάνι της Ανκόνα, το λιμάνι της Τεργέστης, το εμπορευματικό κέντρο της Τεργέστης. Για να είναι και πολυτροπικό ταυτόχρονα. Είναι πολυτροπικό. Ύψος περίπου 25 εκατομμυρίων, η οποία έχει κατατεθεί και περιμένουμε την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω τούτο ότι αυτή η πρόταση μπαίνει σε πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό περιβάλλον, γιατί δεν είναι μέσα στο ΕΣΠΑ, είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ακριβώς, είναι καθ' αυτό το ευρωπαϊκό είναι πρόγραμμα. Καθ' αυτό, άρα λοιπόν με όλους τους κινδύνους που έχει, πιστεύω όμως ότι θα πάει καλά. Είναι πραγματικά, θα είναι ευτύχημα όμως, διότι αφενός μεν δεν θα απορροφήσει κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα οποία τα έχει απαραίτητα ανάγκη η χώρα μας στη δύσκολη αυτή συγκυρία την οποία διέρχεται. Αλλά θα δώσει όμως τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να λειτουργήσει. Αλλιώς συνεργάζεται με απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς μέσω των ελληνικών υπηρεσιών, οι οποίες και πολλά διαδικαστικά προβλήματα δημιουργούν και δεν έχουν τη δυνατότητα της και την ευχέρεια της κινητικότητας που έχουν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Καταθέσαμε την πρόταση και πιστεύω ότι θα γίνει και δεχτεί κιόλας. Εσάς σας διευκολύνει και το ότι είστε και γνώστης ιταλικής γλώσσας, έτσι. Δεν έχει σχέση με αυτό. Εντάξει, ξέρουμε γλώσσες, αλλά δεν είναι και το ζήτημα.
Το πρόβλημα είναι να υπάρχει μια συγκροτημένη ναι. πρόταση και να μπορέσει να υπάρχει μια επικοινωνία και σε επίπεδο συμφερόντων. Ακριβώς, να μπορείς όμως να προωθείς τις απόψεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το να μπορείς να προωθείς απευθείας τις απόψεις σου σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαφορετικά θα σε καταλαβαίνουν όταν τους μιλάς ο ίδιος και διαφορετικά μέσω του τρίτου. Απλά επειδή. Άμα έχεις θέσεις και απόψεις, εντάξει, υπάρχουν διερμηνείς, δεν χάνεται κανένα σήμερα. Λέμε όμως ότι ο γνώστης έχει. Σε φέρνει πιο κοντά. Εντάξει, πιο κοντά, έτσι. Είναι έτσι. Αλήθεια. Απλά με μια επίσκεψη που κάναμε με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ενκόνα, κανονίσαμε το Δεκέμβρη, ρυθμίσαμε δηλαδή και συμφωνήσαμε στο να πάμε σε μια κοινή πορεία συνεργασίας σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και με βάση αυτήν την ταύτιση των απόψεων για τη συνεργασία των δύο λιμανιών, καταθέσαμε αυτή την πρόταση. Είναι και οι ταιριές τιμές. Άρα λοιπόν, η ευρωπαϊκή θαλάσσια διάδρομη στην Αδριατική και στο Ιόνιο πλοίο συνδέουν την Ιγουμενίτσα με τα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης, της Αδριατικής και του απάνω. Και πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω μια συνεργασία που θα έρθει. Σίγουρα το πιο σημαντικό από αυτά θα είναι ότι θα πρέπει να θεσμοθετεί πλέον και να λειτουργήσει το εμπορευματικό κέντρο, να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση εργασιών για το λιμάνι, ούτως ώστε να μπορεί να δέχεται η περιοχή μας και να είναι οργανωμένη. Δεν φτάνει να δέχεται ένα κρουαζιερόπλοιο 3.000-4.000 ανθρώπων, αλλά να μπορεί τάχιστα σε μικρό χρονικό διάστημα να το παίρνει. Να παίρνει τους ανθρώπους αυτούς, να τους διαχέει μέσα στην Ήπειρο ή και όπου αλλού θέλουν να έχουν προγραμματίσει από τα γραφεία τους να πάνε, να επισκέπτονται τι έχουν να κάνουν και μετά να ξαναγυρίζουν, γιατί οι ώρες επίσκεψης και στάθμευσης των κρουαζιεροπλοίων δεν είναι τόσο πολλές. Ταυτόχρονα στον χρόνο αυτό, όσοι μένουν εκεί, όταν γυρίζουν, όταν φεύγουν, θα δώσουν μια διαφορετική ζωή στην πόλη, αλλά και όπου αλλού επισκέπτονται, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα έρχεται, ας πούμε, όπως παλιά ο Στόλος. Που ερχόταν στην Αθήνα. Να πω τούτο, ότι πέραν της επιβατικής κίνησης που υπάρχει αυτή και προσπαθούμε να την αυξήσουμε περισσότερο παρά τους διεθνείς ανταγωνισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και διαμορφώνεται και καινούργια το. Βεβαίως, βλέπουμε τώρα τις δελματικές ακτές, ακόμα βλέπουμε και την Αλβανία να μπαίνει στο παιχνίδι. Κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις πέραν της επιβατικής κίνησης. Η μία έχει να κάνει με την διακίνηση των εμπορευμάτων. Ένα, και άλλη έχει να κάνει με την κρουαζιέρα και τον τουρισμό. Που και οι δύο κατευθύνσεις είναι πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, είναι για την ευρύτερη περιοχή. Γιατί αν το logistic που θα αναπτυχθεί στο εμπορευματικό κέντρο σε μια έκθεση περίπου 500 στρεμμάτων, η οποία θα δέχεται και θα διανέμει προϊόντα. Σίγουρα. Εμπορεύοντα, θα τα κινεί προς κάθε κατεύθυνση. Άρα λοιπόν θα είναι ένα. Σε εθνικά πλαίσια μια κινητικότητα των εμπορευμάτων. Ένα το κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κρουαζιέρα. Δεν θα είναι σε εθνικά, θα είναι και σε βαλκανικά και ίσως και ευρύτερα πλαίσια. Το πλεονέκτημά μας ότι είμαστε στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Πολύ σημαντικό αυτό. Το μεταφράζουμε, πρέπει να το μεταφράσουμε και ως όφελος για το λιμάνι. Αλλά και για τον ευρύτερο για τα παράλια της Ήπειρου και για την ενδοχώρα της Ήπειρου και όχι μόνο. Κινούμαστε και για την κρουαζιέρα. Και επισκεφθήκαμε και την Βενετία και την Τεργέστη, αλλά και τον Ντομπρόβριν, για να δούμε τις δυνατότητες συνεργασίας με κάποια λιμάνια τα οποία έχουν πολύ περισσότερο τουρισμό από εμάς. Θεωρούνται σταθμοί στα κρουαζιερόπλοια. Η Βενετία έχει 25 εκατομμύρια τουρισμό το χρόνο, καταλαβαίνετε. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε κι εμείς να συνυπάρξουμε σε αυτό το νήμα, να το πω, σε αυτό το κύκλο της κρουαζιέρας, να μπορούμε να συνυπάρχουμε κι εμείς ως Ιγουμενίτσα. Ως Ήπειρος. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να κάνουμε και το διαμορφώνουμε αυτή τη στιγμή τις διαδρομές που πρέπει να έχει, που μπορεί να έχει ένας επισκέπτης που έρχεται στην Ιγουμενίτσα, οι οποίες μπορούν να φτάσουν και μέχρι τα Μετέωρα, να έρθουν στα Γιάννα. Μιλάμε για όλη την Ήπειρο και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με φορείς και των Ιωαννίνων, με τον Σύλλογο των Ξενοδόχων, για παράδειγμα. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία διερευνώντας την κοινή παρουσία και κοινούς τρόπους. Θα πρέπει να πούμε εδώ για άλλη μια φορά την σπουδαιότητα της Εγνατίας προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία δίνει τη δυνατότητα τόσο στην Καλαμπάκα όσο και στα Γιάννα να βρεθούν
με τα λεωφορεία οι τουρίστες σε χρόνο μηδέν. Εάν τελειώσει και η Ε65 δηλαδή. Που να κατεβαίνει κάτω. Που να κατεβαίνει μέχρι κάτω θα είναι ακόμα καλύτερα για όλους μας. Και να μην τελειώσει, εντάξει, ας κάνει και 20 λεπτά παραπάνω. Δεν μπορείτε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όμως, δεν είναι εκεί το πρόβλημα δηλαδή. Αλλά λοιπόν με την κρουαζιέρα υπάρχει ένα ζητούμενο γιατί, για παράδειγμα, προχθές ήρθε ένα καράβι στην Οικουμενίτσα. Με 1000 άτομα κατεβήκανε στην πόλη της Οικουμενίτσας για όλη την ημέρα. Με μία επίσκεψη που κάναμε μαζί με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο και άλλους παράγοντες τοπικούς στο λιμάνι επάνω, στο καράβι επάνω, ο καπετάνιος μας είπε όπως και άλλοι ότι το λιμάνι είναι από τα καλύτερα για έναν καπετάνιο, με την έννοια ότι προσαράζει εύκολα, ότι έχει ασφάλεια, ότι έχει και υπηρεσίες από ό,τι μας έστειλε μια επιστολή μετά. Άρα λοιπόν τα πλεονεκτήματα, τα τεχνικά που έχει καταρχήν το λιμάνι, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, να προχωρήσουμε ότι έχουμε καλό λιμάνι, ότι έχουμε καλές υπηρεσίες, ότι έχουμε καλό τόπο. Και να βελτιώσουμε. Και να βελτιώσουμε τα πάντα. Ότι και οι επαγγελματίες έχουν να προσφέρουν, έτσι. Ότι ο κόσμος που θα έρθει εδώ και πέρα έχει ακριβώς. Να επισκεφθεί αξιόλογα μέρη κτλ. Ακριβώς. Φτάνει αυτό το προϊόν να το πουλήσουμε, να το δώσουμε πολύ σωστά. Συγκροτημένα στο εξωτερικό και στις μεγάλες εταιρείες. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν είναι πεδίο δόξας λαμπρών για πολλούς. Να επιδείξουμε, όχι μόνο εμείς, τα επιμελητήρια, να το πω έτσι. Βασικά τα επιμελητήρια. Έχουμε να επιδείξουμε ως χώρος πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είτε λέγονται αρχαία θέατρα, είτε λέγονται παραδοσιακοί οικισμοί, είτε λέγονται. Έχουμε θρησκευτικά μνημεία, δηλαδή καλύπτουν πάρα όλη πολλά την γκάμα πάρα πολλά πράγματα να επιδείξουμε, Φτάνει αυτά να μπορέσουμε να τα προβάλλουμε με έναν συστηματικό, να το πω έτσι, και συλλογικό τρόπο για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπήρχαν παλιότερα κάποια προβλήματα με τον Δήμο της Οικουμενίτσας σχετικά, γιατί όπως είπατε προηγουμένως, αυτό είναι οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν, υπάρχουν τέτοια. Υπήρχαν και στην Οικουμενίτσα με το θέμα της διαχείρισης κάποιων κομματιών του λιμανιού. Βρέθηκε λύση εκεί, εντάξει, τακτοποιήθηκε το θέμα αυτό? Όχι, δεν έχει βρεθεί λύση. Πράγματι, αυτή είναι η πραγματικότητα όπως έρχεται ιστορικά. Εγώ το θυμάμαι αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ιστορικά, στη διαδρομή του χρόνου όπως έρχεται, είναι έτσι το πράγμα. Υπήρχε μια, να το πω έτσι, μια διένεξη που για πολλά χρόνια μεταξύ Δήμου και. Στην αρχή ο Δήμος διεκδικούσε να διαχειρίζεται ο Δήμος το λιμάνι. Όχι, δεν διεκδικούσε αυτό. Απλά με τον νόμο 1828 του 1989. Εδίδεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να επιβάλλουν τέλος οχήματος εξωτερικού διέλευσης. Mm. Το οποίο μετά από προσφυγή των εφοπλιστών, να το πω έτσι, τότε σταμάτησε. Αυτό ήταν ένα έσοδο το οποίο εισέπρεται η αυτοδιοίκηση και το οποίο καταργήθηκε. Αυτό δημιούργησε προβλήματα, γιατί καταλαβαίνετε. Γιατί ήταν καθαρά χρήματα τώρα. Ήταν καθαρά χρήματα, σαφώς. Άρα λοιπόν σήμερα προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα ζητήματα που είναι σε κρίματα. Πρώτον, ζήτημα της χερσαίας ζώνης. Υπάρχει, από ό,τι έχω μιλήσει και με τον Υπουργό των Ναυτιλίας, αλλά και με το ΤΑΙΠΕΔ που εκφράστηκε δημόσια, υπάρχει η πολιτική πρόθεση να προχωρήσει στην επίλυση αυτού του ζητήματος, απόδοσης τμήματων χερσαίας ζώνης που δεν χρειάζεται για το λιμάνι να αποδοθούν στους Δήμους. Με ποιον νομικό τρόπο τώρα είναι έτρωνε κάτω, να το βρουν οι νομικοί αυτό. Πάντως η πολιτική πρόθεση υπάρχει. Από τη δική μας πλευρά επίσης υπάρχει και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και προσπαθούμε να διευρύνουμε τη συνεργασία με το Δήμο και πράγματι στην Οικουμενίτσα το έχουμε πετύχει και έχουμε υπογράψει ένα με δική μας πρωτοβουλία, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και ο Δήμος Οικουμενίτσας. Κάναμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Το οποίο διέπει, να το πω έτσι, τις σχέσεις μας διαχρονικά και βάζει επιτάπτως τους συγκεκριμένους στόχους. Ότι θα κάνουμε αυτό. Η στόχη είναι κοινή. Από την ώρα που εσείς διοικείτε το λιμάνι και είστε κάτοικοι της περιοχής και ο Δήμος το ίδιο. Καλά είναι, καλά κάναμε όμως και το αποτυπώσαμε να το πω έτσι. Μετά αποφάσεις οργάνων σε ένα χαρτί, ούτως ώστε ο καθένας να αναλάβει τα δικά του για να μπορέσει ας πούμε, να υλοποιηθεί. Να συμφωνήσουμε καταρχήν στους στόχους και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να κάνουμε. Πάντως είναι γεγονός από ό,τι έχω πληροφορηθεί, εσείς θα μας το πείτε αυτό, ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ο Οργανισμός Λιμένος κάνει πολλές παρεμβάσεις στην περιοχή και βοηθάει με πάρα πολλούς τρόπους. Της περιοχής. Να μην ξεχνάμε τούτο. Ότι ο Οργανισμός Λιμένος είναι μια μονομεταχική εταιρεία που είναι ΑΕ.
Άρα διέπεται από τους κανόνες της ΑΕ. Μπορεί να είναι δημόσιο, αλλά είναι ΑΕ. Λειτουργεί ως τέτοιο. Όσον αφορά το προσωπικό και τα λοιπά, διέπεται από τους κανόνες του δημοσίου και τις λειτουργίες της εσωτερικής, αλλά είναι ΑΕ. Ναι. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραχωρήσει ως ΑΕ μερικά πράγματα, γιατί μπαίνουν ζητήματα νομιμότητας, θα το πω έτσι, και δίωξη, θα το πω προσωπικά εμένα και του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα στα πλαίσια αυτής της νομοθεσίας. Η εταιρική, η κοινωνική εταιρική ευθύνη έχει ένα περιορισμένο αυτό, το οποίο προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, βοηθώντας κάποιες συλλογικότητες, να το πω έτσι, όχι φορείς, να το πω έτσι, αλλά συλλογικότητες να μπορέσουν κοινωνικά παντοπολία, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Κοινωνικά παντοπολία και διάφορες άλλες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να σας ονοματίσω, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στα και προβλήματα. Και καλά κάνετε, αφού μπορείτε και σας παρέχεται αυτή η δυνατότητα, καλά κάνετε. Το, πολύ δεύτερο, καλά. Το δεύτερο που κάναμε και θα το επιδιώξουμε να το κάνουμε καλύτερα από το χρόνο και πιο οργανωμένο και σε καλύτερη βάση, είναι ότι ο κόσμος της πόλης, θα το πω και ολύτερο, θα πρέπει να χωρίσει τι εστί λιμάνι, τι συγκομονίζει και τι προσφέρει. Τι προβλήματα έχει και τι προσφέρει. Για τις επισκέψεις των σχολείων, λέτε. Λέω για τις επισκέψεις των σχολείων, γιατί γύρω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ήταν πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή, όντως. Επισκέφθηκαν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας με τη δική μας παρότρινση, να το πω έτσι, πάρα πολλά σχολεία. Πέρι τους 500, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό τα πάντα και τα παίρνετε από τα σχολεία και τα ξαναπάτε και τους ενημερώνετε. Όχι, και τους ενημερώνουμε για όλο το λιμάνι και να ξέρουν δηλαδή τι δουλειά έχει αναπτύσσει εντός του λιμάνι, τι μπορεί να κάνει ο καθένας και να σκέφτονται και τις μελλοντικές. Πιθανώς και τις μελλοντικές δουλειές, ότι υπάρχει και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας που μπορεί να δώσει κάποιες δουλειές. Απλώς εξηγούμε ότι, σε εισαγωγικά, μια υπάλληλο μας ξεναγός εκεί πέρα που ξέρει τα θέματα, η οποία τους λέει προς τα πού πάνε τα καράβια, τι κόσμος διακινείται και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και τι κύκλος εργασιών αναπτύσσεται γύρω από το λιμάνι. Γιατί δεν μην γελιόμαστε ότι 600-700 οικογένειες κινούνται γύρω από το λιμάνι. Όχι βέβαια, δεν είναι αυτό. Είναι ο κύκλος των μάλλον εχόντων συνεργασία και ο οικονομικός δηλαδή κύκλος είναι τεράστιος, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά διότι λοιπόν, αυτοί οι 700 από κάπου προμηθεύονται κάποια πράγματα, οι άλλοι από κάπου παράγουν κάτι άλλο, ο ένας ακριβώς. Είναι ένας κύκλος εργασιών με χάρη στον οποίο και η πόλη πρέπει να το γνωρίζει, αλλά και το λιμάνι και ο οργανισμός οφείλει να τον αναπτύξει περαιτέρω. Γιατί, να το πούμε έτσι, είναι η κύρια οικονομική δύναμη μεσούσης και της κρίσης και αυτή την περίοδο. Είναι την περίοδο. Μόνο άρα, λοιπόν, ευλογία. Άρα λοιπόν πρέπει να αναπτυχθεί όσο γίνεται περισσότερο στο πράγμα. Και ομολογώ ότι από τις επισκέψεις που είχαν και οι καθηγητές αλλά και οι μαθητές, μπήρανε έκπληκτοι για το εύρος των εργασιών του λιμανιού. Γιατί γνώρισαν το λιμάνι από κοντά, γνώρισαν τις λειτουργίες του, εξηγήσαμε και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μια λειτουργία που κάναμε αυτή, να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίσει το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από κοντά. Και να κάνει κριτική βέβαια στα κακώς έχοντα, αλλά στα πραγματικά, χωρίς αφορισμούς και χωρίς άλλες. Περιβαλλοντικά προβλήματα δημιουργούνται στο λιμάνι, από τα καράβια κτλ. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε περιβαλλοντικά προβλήματα. Το έχετε διασφαλίσει αυτό? Το έχουμε διασφαλίσει γιατί υπάρχουν δημοπρασίες οι οποίες έχουν γίνει και ανάδοχοι οι οποίοι παίρνουν όλα τα απόπλια, τα παίρνουν μέσα από το καράβι. Άρα δεν υπάρχει κάτι που να. Και αυτά πηγαίνουν σχωματερές. Όχι, δεν πηγαίνουν σχωματερές. Τα έλαια και τα λοιπά πηγαίνουν όπου πηγαίνουν για ανακύκλωση. Για ανακύκλωση και τα άλλα πηγαίνουν στις σχωματερές. Μάλιστα. Με το θέμα της πώλησης που έχουν βγει από το ΤΑΙΠΕΔ, τι γίνεται που λέτε, το λιμάνι της Ιγουμενίτσας έχει συμπεριληφθεί σε εκείνα που πουλήθηκαν? Έχει η κυβερνητική δέσμευση η οποία υπάρχει μέχρι τη στιγμή και την οποία γνωρίζω είναι ότι ό,τι είχε υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και τη εξέλιξη, αυτό θα πήγαινε. Για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, όχι, δεν έχει μπει τέτοιο θέμα. Δεν έχει μπει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Όχι, δεν έχει μπει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Ίσως να το έκρινε και σε ασύμφορο οι αγοραστές, φαίνεται, το είδαν. Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα που να πούμε ότι. Και δεν έχει μπει για κανένα από τα λιμάνια πέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Ναι, αυτό. Δηλαδή και πέρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει μπει για κανένα λιμάνι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πουθενά. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν είναι θέματα που το χειριζόμαστε εμείς αυτά. Όχι, βέβαια. Είναι κυβερνητικά ζητήματα. Όχι, βέβαια. Έχω την μια
εκτίμηση που μπορώ να κάνω, ότι δεν νομίζω ότι θα οδεύσει προς ιδιωτικοποίηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο σχεδιασμός σας να είναι μακροχρόνιος αφενός μεν και ταυτόχρονα, αφού δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, και ταυτόχρονα θα πρέπει να συμπεριλάβετε ως συνεργάτες όλους εκείνους τους θεσμούς και τους φορείς της περιοχής, όχι μόνο της Κομίζας αλλά και της Πύρου γενικότερα, ώστε αυτή η περιοχή και τώρα και με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού θα αποκτήσει τεράστιες δυνατότητες, ακόμη μεγαλύτερες, διότι από την Πάτρα για να έρθει ο άλλος θα γίνει, αν θέλει μια μισή ώρα. Δεν θα μπει στο καράβι να κάνει 13 ώρες να φτάσει στην Κομίτσα. Ναι, αυτό το θέμα... Θα έχει μειωμένα καύσιμα, μειωμένα... Οπότε θα το συμφέρει να μπει δηλαδή και να κερδίσει μια ημέρα ολόκληρη. Σε μια σύσκεψη παλιότερα το Δεκέμβριο, αρχές Δεκέμβρη, δεν είναι ικανό, που έγινε στην Αθήνα, τα θέσαμε όλα αυτά τα ζητήματα μέσα από μια μελέτη η οποία έχει γενικό στους ωφέλους, ποιες είναι οι προοπτικές του λιμανιού της Κουμπαρίτσας. Ότι πράγματι με την Ιόνια εδώ, ένα φόρτος, να μην πω τώρα ποσοστά, θα έρθει προς την Κουμπαρίτσα. Σίγουρα. Η Ε65 όταν θα τελειώσει. Όταν θα τελειώσει. Θα δημιουργήσει πρόσθετο φόρτο από εκεί. Από εκεί είναι ζητήματα ανοιχτά αυτά, που οι προοπτικές όμως είναι καλές. Φτάνει όμως και ειδικά και γενικότερα να τρέξουν κάποια πράγματα. Να τρέξει η Ε65, κάποια στιγμή να αποφασιστεί ότι πρέπει να τρέξει και η σιδηροδρομική σύνδεση της Επίρου, να το πω έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Γιατί το περίφημο τρένο της Καλαμπάκας δεν πάτησε κανέναν τελικά. Γιατί πολύ έχει αρχίσει και αυτό. Οπότε οι προοπτικές που διανοίγονται είναι πραγματικά ελπιδοφόρες. Μάλιστα. Προβλήματα βασικά που αντιμετωπίζει το λιμάνι ποια είναι? Βασικά προβλήματα έτσι, που έχει αυτή τη στιγμή στη λειτουργία του ή στις δομές του. Θα σας πω ότι το λιμάνι αναπτύσσεται ραγδαία. Αυτό δημιουργεί κάθε στιγμή καινούργια δεδομένα. Προς επίλυση δηλαδή ζητήματα και μεγάλα ζητήματα. Γιατί είδαμε μια περιοχή που ήταν έρημη σχεδόν, ξαφνικά αναπτύχθηκε, που αυτό το πράγμα δημιουργεί άλλες υποχρεώσεις στο Δήμο και σε εσάς. Όταν είναι τόσο βέβαια, πολύ γιατί πρέπει τηρώντας, να το πω έτσι ευραβικά, τις διαδικασίες που λέει ο νόμος, πρέπει να προχωρήσουμε και γρήγορα. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα, δεν τρέχουμε πολύ γρήγορα. Γιατί είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με δικές και αποφάσεις και τα λοιπά, στην πολιτική και τα λοιπά, οι δημοπρασίες δηλαδή. Δημιουργούνται κάθε φορά καινούργια πεδία, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε γρήγορα. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δηλαδή, να σας πω τώρα ότι η καθαριότητα είναι μια δημοπρασία η οποία πρέπει να γίνει σε χρόνο ρεκόρ. Σε χρόνο ρεκόρ δεν γίνεται μια δημοπρασία της τάξης των 400.000 ή των 300.000. Είναι το χρόνο. Το ίδιο αφορά και την ασφάλεια, που είναι ένα ζήτημα τεράστιο για μας, το θέμα της ασφάλειας του λιμένα. Γιατί οι προδιαγραφές που μπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ αυστηρές και πρέπει να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Το λέω αυτό γιατί πάντα μπορεί να κάτι να συμβεί, κάτι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ενισχυμένο, να το πω έτσι, το πλέγμα της ασφάλειας αυτού. Είτε λέγεται σε μέσα, είτε λέγεται σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε λέγεται σε συνεργασία και με τις φορείς της πολιτείας, με τις υπηρεσίες της πολιτείας κτλ. Άρα λοιπόν για μας είναι το κύριο ζήτημα αυτό, στο οποίο μέχρι στιγμής είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έχουμε ανταποκριθεί αρκετά καλά δηλαδή και έχει γίνει παραδεκτό και πέρα από εμάς, να το πω έτσι, από υπηρεσίες και ευρύτερες. Μάλιστα. Τώρα, οι σχέσεις σας εκτός από αυτές με το Δήμο, με την περιφέρεια και τους άλλους φορείς της περιοχής μας, ποια είναι? Πολύ καλή. Καταρχήν το λιμάνι, σας το πω, το λιμάνι είναι μια ΑΕ. Έχει τη διαχείρισή του και τις προοπτικές του. Σε αυτές τις προοπτικές πρέπει να συνεργαστεί και έτσι κάνει με όλους τους φορείς, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Επιμελητήριο, είτε λέγεται Περιφέρεια, είτε λέγεται Κυβέρνηση, πρέπει να συνεργαστεί ούτως ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη, αποτελέσματα. Και για το λιμάνι και για την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτή την πορεία, πράγματι, μέχρι στιγμής έχουμε βρει πάρα πολύ καλή συνεννόηση με όλους στα ζητήματα που έχουμε θέσει, αλλά και σε ζητήματα συνεργασίας. Δεν είχαμε μόνο πρόβλημα, συνεργασία είχαμε πάρα πολύ καλά.
μέχρι στιγμή. Και πιστεύω θα συνεχίσουμε και στον μέλλον. Δεν έχουμε να αντιδικήσουμε σε κάτι. Όχι, ναι. Είναι προκαθορισμένος ο ρόλος σας, οι σχέσεις σας κτλ. Αυτό είναι θέμα θέλησης πλέον. Έτσι. Δική σας ως διοίκηση αλλά και των φορέων να υπάρχει αυτή η συνεργασία, γιατί και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε και εκείνοι μπορούν να σας βοηθήσουν, ώστε να υπάρχει, διότι ο στόχος όλων είναι να αναπτυχθεί το λιμάνι όσο γίνεται περισσότερο για να έχουμε μεγαλύτερα ωφέλη από την κίνηση που θα υπάρξει. Να γίνει το εμπορευματικό κέντρο, να έχουμε τα κουραζόμενα. Με την περιφέρεια και το Δήμο Σουλιού συνεργαζόμαστε για το εμπορευματικό κέντρο καταρχήν. Ναι, ναι. Με το Δήμο της Οικουμενίσσας πάμε να συνυπάρξουμε στο πώς θα αναπτύξουμε το θαλάσσιο μέτωπο. Το θαλάσσιο μέτωπο, είτε ναι. Το δρόμο, αύριο μεθαύριο κτλ. Έχουμε τέτοια ζητήματα που πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα που τίθενται για συνεργασία τα προχωράμε με κοινή συνενέση. Και ο καθένας αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη, τη δική του πλευρά σε αυτό που υλοποιεί και απολογείται γι' αυτό. Απολογείται γι' αυτό και σε εισαγωγικά το βάζω. Εντάξει, στο θέμα της συνεργασίας θα υπάρχουν πάντα και τα προβλήματα, θα υπάρχουν πάντα, γι' αυτό δίνεται δυνατότητα της διασταλτικής ερμηνείας σε ορισμένα ζητήματα για να μπορούν να υπάρξει το ανάλυση πραγμάτων. Και σύνθεση των αντιθέσεων, να θυμηθούμε λίγα τα παλιά. Έτσι. Εκ των πραγμάτων αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να υπάρχει ομοφωνία. Όλα διαμορφώνονται μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση, από ένα ανοιχτό διάλογο και καταλήγουμε κάπου. Και από εκεί και πέρα προχωράμε στην υλοποίηση αυτών των πραγμάτων. Μέχρι σήμερα αυτό έχει γίνει επιτυχώς. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να γίνεται επιτυχώς. Να μην τραβήξει ο καθένας το δικό του. Άρα πρέπει να το κοινό ανοίγει ο στόχο για να μπορέσει να το θέμα είναι να μην βλέπουν ανταγωνιστικά, δηλαδή οι τοπικοί φορείς να μην βλέπουν ανταγωνιστικά τη λειτουργία του λιμανιού. Γιατί το λιμάνι εκεί που βρέθηκε δεν ανήκει στον εαυτό του. Ας είναι ανώνυμη εταιρεία. Ανήκει στην περιοχή που είναι. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατο ξαφνικά να υπάρχει ένα λιμάνι εκεί. Εκεί που είναι μια περιοχή που λέγεται Οικουμενίτσα και που λέγεται Ήπειρος. Η Ήπειρος που λέγεται Ελλάδα. Και λέγεται Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι με αυτό το σκεπτικό, έτσι πρέπει να λειτουργεί και να σκέπτεται και το ίδιο ας πούμε, η διοίκηση του. Πραγματικά με την αυτοδιοίκηση, να σου το πω τώρα κιόλα, επειδή υπάρχουν. Είστε αυτοδιοικητικό, δηλαδή έχετε την. Είστε άνθρωπο τη αυτοδιοίκηση, γι' αυτό και. Κατέχετε το άθλημα από αυτή την πλευρά. Ξέρω τα προβλήματα από παλιά. Και για παράδειγμα, χθες στην Ένωση Λιμπαίνων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένα από τα θέματα που συζητήσαμε και ήμουν εισηγητής εγώ. Σχέσεις Λιμπαίνων και αυτοδιοίκηση. Η οποία την προτείνουμε. Το πιο σοβαρό. Την προτείνουμε δηλαδή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ΤΑΙΠΕΔ. Για να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο ανάλογο με τις απαιτήσεις και των Δήμων, να το πω έτσι. Αλλά και της πραγματικότητας που εντελεστούν κάποια ζητήματα τα οποία είναι χρόνια σε εκκρεμότητα. Τώρα, γιατί είναι σε εκκρεμότητα, υπάρχουν ευθύνες σε κάποιους. Δεν θέλω εγώ να καταλογίσω ευθύνες και δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Όμως υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες εμπόδισαν στο να πάει επιτυχώς η ανάπτυξη μιας περιοχής, της κάθε περιοχής. Είδατε όμως αυτά, κύριε Πρόεδρε, τώρα πώς τα πληρώνει μια περιοχή όταν υπάρχουν κάποιες απόψεις οι οποίες δεν είναι απόψεις συνεργασίας αλλά είναι απόψεις κλειστές. Είναι απόψεις που προσπαθούν να επιβληθούν. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει σήμερα την άποψή του αν δεν υπάρχει ας πούμε ο συγκερασμός των απόψεων και η συμφωνία για την επίλυση των αντιθέσεων τουλάχιστον. Τώρα, πέρα από την ιδιαίτερη άποψη που μπορεί να έχει ο κάθε φορέας ή ο κάθε άνθρωπος σε διάφορα ζητήματα, η ζωή προχωράει και η ζωή λύνει τα ζητήματα. Κάποιος που διαφωνεί ή που διαφωνεί, οποιοδήποτε μπορεί να καθυστερήσει την επίλυση των ζητημάτων. Αλλά όσο νωρίτερα λύνονται κάποιες εκκρεμότητες, τόσο καλύτερα είναι. Όμως κάποτε θα επιλυθούν και πιστεύω ότι η συγκυρία, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών προθέσεων των Υπουργείων, υπάρχει η διάθεση να κάτσουμε κάτω και να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν εκκρεμότητες, που αφορούν δηλαδή αν θα υπάρχουν οι Δήμοι στα διοικητικά συμβούλια, αν η ΚΕΔ θα συμμετέχει σε κάποια πράγματα. Αν πώς θα συμμετέχουν στα οικονομικά οι Δήμοι κτλ. Είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία υπάρχει η πρόθεση να επιλυθούν.
Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια, να το πω, σε δημιουργική πορεία να λύσουμε και για την Οικουμενίτσα κάποια ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα, αλλά από ό,τι γνωρίζω και σε άλλα μέρη. Οπότε η κατάσταση. Υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση. Οπότε η κατάσταση αυτή η πολεμική που υπήρχε, να το πω έτσι, μέσα από μια ρύθμιση γενικότερη των σχέσεων του πολιτικού σύστημα, να το πω έτσι, κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, να το πούμε έτσι, ναι, στο πολιτικό σύστημα, θα λυθούν και αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι. Οι σχέσεις του λιμένου της Οικουμενίτσας με το ΤΕΙ που είναι κοντά σας εκεί, το οποίο βέβαια δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν έτυχε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, αλλά κυρίως με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ποιες είναι, κύριε Πρόεδρε? Ίσως, να το πω έτσι, έχουμε καθυστερήσει και με δική μου ευθύνη σε αυτό. Ίσως. Σίγουρα, το Πανεπιστήμιο έχει δύο σχολές και τμήματα που μπορούν να βοηθήσουν. Σίγουρα θέλουμε να αξιοποιήσουμε, δηλαδή είναι εκ των ουκάνων, δηλαδή και το ΤΕΙ και κυρίως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γιατί έχουν γνώσεις που μπορούν να προσφέρουν σε μία όσα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι με πανεπιστήμια, με ιδρύματα, με φορείς, να το πω έτσι, που ασχολούνται με την ναυτιλία και τα λιμάνια, που ασχολούνται με αυτά, ναι, έχουμε κάποιες συνεργασίες. Αλλά δεν έχουμε συγκροτημένες συνεργασίες με πανεπιστήμια. Ναι. Και προφανώς με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων εδώ πέρα και τα ανάλογα ΤΕΙ της Υπήρου, πρέπει να βρούμε ένα πεδίο συνεργασίας σε συγκεκριμένα θέματα που μπορούμε και να βοηθήσουμε. Νομίζω με την οικονομική δυνατότητα που έχει ο Οργανισμός Λιμένος θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης δράσεων και νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο λιμάνι, σε συνεργασία με αυτούς τους επιστημονικούς φορείς του τόπου μας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ξέρω ότι και τα χρειάζεται όλα αυτά το λιμάνι, αλλά και αυτοί έχουν οι φορείς, έχουν τη διάθεση να τα προσφέρουν. Δεν λέω ότι τα χρειάζεται το λιμάνι. Τα χρειάζεται το λιμάνι όλα αυτά, αλλά να σας πω δηλαδή ότι και το οικονομικό αποτέλεσμα και του λιμανιού δεν μένει έτσι μόνο για το λιμάνι. Γιατί υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, στις οποίες υπάρχουν και τα λιμάνια, υπάρχουν άπαντες με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει το μακρύ κρατικό χέρι, δηλαδή, που μπαίνει και... Είναι λογικό, είναι, εντάξει, κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, το λιμάνι είναι ένα κρατικό. Μέτοχος είναι το κράτος, εμείς πληρώνουμε τα ποσοστά μας που είναι να πληρώσουμε στο κράτος. Από εκεί και πέρα, επανέρχομαι στη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, που είναι το μείζον ζήτημα που θα το ψάξω στο άμεσο διάστημα κιόλας, σε κάποιες επαφές που πρέπει να κάνω εδώ πέρα, να δούμε σε τι μπορούν να μας βοηθήσουν, που χρειαζόμαστε επιστημονική στήριξη. Γιατί θέλουμε επιστημονική στήριξη κυρίως από φορείς που έχουν αποδεδειγμένα γνώση, ναι, και όχι από τον καθένα που περνάει, να το πω έτσι πάνω, γιατί ο καθένας που περνάει και προσφέρει κάτι. Όχι, αυτό δεν μπορεί να έχει ο καθένας. Όχι, δεν θέλω, την καλή δεν θέλω να υποτιμήσω. Όχι, βέβαια, πράγματα, αλλά άλλο να είναι ένας φορέας επιστημονικός, να το πω έτσι. Και άλλο εγώ, ας πούμε, αν έχω την καλή διάθεση να σας βοηθήσω. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλη η βαρύτητα και άλλο το εύρος. Έτσι είναι το σωστό, δηλαδή. Αλλά οι φορείς αυτοί, εγώ νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν και θα πρέπει να τους δείτε κι εσείς στο βαθμό που υπάρχει δυνατότητα, βεβαίως, ασφαλώς, και τη συνεργασία σας. Τώρα, το λιμάνι είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Το Μαυρομάτι δεν απέχει καθόλου πολύ μακριά. Ναι. Ως διέλευση δεν λειτουργήσει όμως όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Τώρα, μια διέλευση για να μπορέσει να λειτουργήσει δεν είναι διέλευση, γιατί. Τι να πω τώρα. Τίποτε είναι. Δεν θέλω να θυμίσω λίγο ένα ιστορικό παράδειγμα, αλλά μπορείς να μην το θυμίσω. Αλλά για να υπάρχει μια διαίρεση πρέπει να υπάρχει καλός δρόμος από εδώ, καλός δρόμος από εκεί, για να μπορείς να πλαντήσεις. Από εδώ ο δρόμος έγινε καλός. Μετά η δυνατότητα του τελωνίου, να το πω έτσι, μόνο πρέπει να είναι τέτοια, που να επιτρέπει και εμπορεύματα να περνάνε και να τελωνίζονται κτλ. Είναι μια σειρά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και πρέπει κάποια στιγμή να επιληθούν και αυτά ή να δρομολογηθούν, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν το Μαυρομάτι δεν λειτουργήσε. Λειτουργεί βέβαια, έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Ίσως θα μπορούσε όμως παραπάνω αν η πρόσβαση προς το Μαυρομάτι και η πρόσβαση και από τη μεριά της Αλβανίας προς το Μαυρομάτι ήταν καλύτερες, θα είχε, ναι, καλύτερη κίνηση. Κυρίως από εδώ προς το Μαυρομάτι είναι καλή η πρόσβαση. Όχι είναι τόσο. Στην περίοδο εκείνη, βέβαια, της Αγιάδας.
Δεν θα λέγαμε γιατί ένας άνθρωπος μπαίνει από την Εγνατία, φτάνει στην Εγνατία και μπαίνει μετά σε αγροτικό δρόμο. Και χάνεται. Έτσι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η αίσθηση που δίνεται. Άρα λοιπόν. Σωστά, σωστά. Είναι ζητήματα τώρα αυτά ανοιχτά, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να επιδιώξουμε με χίλιους τρόπους την επίλυσή τους. Δεν ξέρουμε ποιες διακρατικές σχέσεις μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα, αλλά τουλάχιστον στον χώρο της, τον ελληνικό, τον ελλαδικό χώρο, από την Εγνατία και το λιμάνι της Εγνατίας μέχρι το Μαυρομάτι, πρέπει να φτιαχθεί ένας καινούριος δρόμος. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή που θα περιέχει μέσα την παράκαψη της Ιγουμενίτσας, ούτως ώστε να μην περνάει άλλος μέσα από την πόλη. Αυτό δεν γίνει τότε που μπορούσε να γίνει. Ήταν να γίνει από πάνω, αν θυμάστε καλά, από το δάσος. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα σε σχέση με τους διαδρόμους σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν γινόταν αυτό το πράγμα από πάνω από το δασάκι, εκεί θα ήταν άλλη ιστορία. Δεν είναι μόνο η παράκαμψη. Υπάρχει μια κινητικότητα σε επίπεδο Κομισιόν αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο μεταφορών της Ευρώπης, που πάνε να διαμορφωθούν κάποια καινούργια πράγματα στα Βαλκάνια. Διότι θυμάστε τότε, όταν διέρχονταν όλη η κυκλοφορία μέσα από την παραλία και από την κεντρική, από την αγορά της Κομίτσας, δηλαδή πώς άντεχε αυτός ο κόσμος αυτή τη σκόνη, αυτή τη δεν δηλαδή. Υπήρχε άλλη διέξοδος. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Τότε με το πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, τότε ναι, είχε γίνει ο χαμός στην Κυπριξία. Καταλαβαίνετε. Ναι. Όλο το φόρτο το πλήρωνε η πόλη της Ιγουμενίτσας. Αν υπήρχε η Εγνατία οδός, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ήταν και τότε ήταν πολύ χειρότερα. Το ίδιο τώρα πρέπει να γίνει και από την άλλη μεριά, προς την Αλβανία. Μάλιστα. Δηλαδή η σύνδεση με την Κακάβια του άξονα της Αλβανίας με την Κακάβια και η σύνδεση με την Ιωνία εδώ πρέπει να έχει τα παρακράτεια τη. Για να ολοκληρώσουμε τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε ότι το λιμάνι αυτό και με την εμπειρία που έχετε, ότι έχει πολύ καλές προοπτικές για την ανάπτυξή του. Υπάρχει πολιτική βούληση όμως για να γίνει αυτό, επειδή είστε και έμπειρο πολιτικός τελικός. Να σας πω, υπάρχει, υπάρχει πολιτική βούληση. Ζούμε σε μια περίοδο κρίσεως τεράστια. Και θα σας πω το εξής, ότι το προχώρημα των προϋποθέσεων για την κατάθεση της πρότασης για το επιχειρηματικό πάρκο, το εμπορευματικό κέντρο. Ζήτηση που γίνεται να πάει στην επόμενη προγραμματική περίοδο η τρίτη φάση του λιμανίου, το εμπορικό λιμάνι. Και να σας το πω κιόλας ότι για το εμπορευματικό κέντρο είναι η μοναδική πρόταση που έχει κατατεθεί από την Ελλάδα και από την περιοχή της Αδριατικής. Είναι η μοναδική πρόταση υποδομής. Μάλιστα. Που έχει. Αυτό είναι θετικό. Που έχει, λοιπόν, υπάρχει, από ό,τι βλέπω εγώ, υπάρχει μια πολιτική, η πολιτική πρόταση να προχωρήσει και να εξελιχθεί το λιμάνι σε ένα δυναμικό πυλώνας της οικονομίας πέρα από την Ιγουμενίτσα και την Ήπειρο. Να παίξει ένα ρόλο δηλαδή διακρατικό. Γι' αυτό και εμείς κάναμε και μια τη συνεργασία, να το πω έτσι, και με την Αγκώνα και με την Τεργέση, αλλά θα κάνουμε και με τη Βενετία, όπως και με την Νότια Ιταλία, ούτως ώστε το δίκτυο το μεταφορικό. Με τις δελματικές ακτές, ώστε να υπάρχει αυτό το δίκτυο το μεταφορικό να κατευθύνεται, δηλαδή. Να κατευθύνεται στις πόλεις, στα λιμάνια της Ιταλίας και βεβαίως και στο κομμάτι της κουραζιέρας και με τις δελματικές ακτές και με τις πόλεις αυτές που έχουμε μια καλή σχέση και την αναπτύσσουμε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά στο μέλλον, κύριε Πρόεδρε. Θα μας δίνετε η ευκαιρία από τούτο και στο εξής να τα λέμε. Θα κάνουμε και επιτόπου επίσκεψη, θα μας ξαναγήσετε την εκπομπή μας στο λιμάνι και στα καράβια σας εκεί, ώστε να δει και ο κόσμος από πρώτο χέρι ποια είναι η λειτουργία, το τι γίνεται και τι ακριβώς διαφαίνεται για το μέλλον σε αυτή την ιστορία, όπου ζει πολλοί κόσμος και πρόκειται να ζήσει πολύ περισσότερος. Βέβαια, εμείς σας περιμένουμε και στην Ιγουμενίτσα να γνωρίσετε και από κοντά την εξέλιξη του λιμανιού. Άλλωστε, όπως είπατε, μισή ώρα είναι με την Εγνατία. Εμείς τα ξέρουμε από την δημοσιογραφική μας, από το δημοσιογραφικό μας ενδιαφέρον. Το έχουμε καλύψει πολύ λίγες φορές, αλλά λέμε για την εκπομπή τώρα. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην Ιγουμενίτσα. Θεωρώ ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω όμως αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω, αλλά δεν μπορώ να διαβεβαιώσω. Ότι τρέχουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο να προλάβουμε κάποια πράγματα το καλύτερο δυνατόν. Αλλά όχι, το λέω ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με τα διαχειριστικά ζητήματα της καθημερινότητας του λιμανιού, που είναι ούτως ή άλλως. Προσπαθούμε να τοποθετήσουμε κάποιους
στόχους μεγάλους που θα έχουν μια ευεργετική, να το πω, εξέλιξη στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής της Επίρου. Είτε αυτό λέγεται εμπορευματικό κέντρο, είτε λέγεται κρουαζιέρα, είτε προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα το τι θα καταφέρουμε θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε προσπαθώντας να επιτύχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Εμείς να ευχηθούμε να πετύχετε σε αυτά, κύριε Πρόεδρε, και μακάρι, γιατί αυτό δεν θα είναι μόνο προς όφελος του λιμανιού, δεν θα είναι προς όφελος της Οικουμενίτσας, αλλά θα είναι προς όφελος της Ηπείρου και της χώρας μας γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φίλοι τηλεθεατές, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα δούμε μια συνέντευξη την οποία πήραμε πριν από λίγες ώρες εδώ στο στούντιο από τον Γενικό Γραμματέα του Νέου Κόμματος, που γίνεται μαζί με τον κύριο Καρατζαφέ της Εθνικής Δράσης, τον κύριο Παναγιώτη Μπαλτάκο. Δέστε αυτή τη συνέντευξη. Παρουσιάζει και αυτή εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως θα δείτε στη συνέχεια, διότι έχει ερωτήσεις για το παρελθόν, για τα όσα διαδραματίστηκαν, αλλά για το παρόν και για το μέλλον βεβαίως. Και ο κύριος Μπαλτάκος είναι από τους ανθρώπους που ξέρει να τα λέει. Εγώ να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας και είδατε και την σημερινή εκπομπή με τον η σημερινή συνέντευξη με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Οικουμενίτσας, τον κύριο Ανδρέα Νταΐ, και πρώην δήμαρχο Οικουμενίτσας και υποψήφιο κτλ. Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε και άλλες φορές και θα έχουμε την ευκαιρία να προβάλλουμε το λιμάνι μας όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, εσείς συνεχίστε να δείτε την εκπομπή μας. Φίλοι τηλεθεατές, στα Γιάννενα βρέθηκε σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Μπαλτάκος, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ενότητας, ο οποίος ήρθε εδώ για πολιτική δουλειά και συγκεκριμένα για κομματικές διεργασίες. Με την ευκαιρία αυτή είχαμε μια συνάντηση μαζί του εδώ στο στούντιο και συζητήσαμε θέματα τα οποία πιστεύω ότι αξίζουν να τα παρακολουθήσετε, γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο κύριος Μπαλτάκος είναι μια σημαίνουσα προσωπικότητα, μια και είχε αναλάβει τον νευραλγικό πόστο του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης επί Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά. Είχε πολλές υπερεξουσίες τότε. Διατηρούσε στενή σχέση με τον κύριο Σαμαρά από τα νεανικά της χρόνια. Ενώ θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι είχε και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Κώστα Καραμαλή, όπου, όπως είχε γραφεί τότε, ήταν ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των Καραμαλικών και των Σαμαρικών, όπως αναφέρει και τότε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Όταν λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ανέλαβε τα ενία του κόμματος, ο κύριος Μπαλτάκος πέρασε από το παρασκήνιο στο προσκήνιο, εγκαταστάθηκε στη Βουλή και αποκηρύτευσε όλα τα θέματα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είχε στενές σχέσεις και με την Εκκλησία αλλά και με τις ενόπλες δυνάμεις και οι σχέσεις αυτές του έδωσαν επιπλέον πόντους στην όλη υπόθεση. Μάλιστα, σε κάποιες κρίσιμες στιγμές έπαιρνε το πράσινο φως από το Σαμαρά για νομοσχέδια τροπολογίας που ήθελε να περάσει ή να απορρίψει. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που ήρθε σε σύγκρουση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σταμάτη, που είχε θεσμικά το ρόλο του ενδιάμεσο στις συνεννοήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Είναι νομικός, ισχυρός πολιτικός άνδρας, συγγραφέας. Ξεκίνησε την πορεία του από τη δικηγορία. Στην αρχή ξεκίνησε με το αστικό δίκαιο. Ήταν σε πολλά μεγάλα γραφεία όπως του Τρίφωνα Κουταλίδη και του Αλέξανδρου Λικουρέζου. Η καταγωγή του δεν ήταν καταγωγή κάποιου πλουσιόπεδου, αλλά λαϊκή καταγωγή από τους Αμπελόκηπους και μεγάλωσε μέσα στην περιοχή εκεί βεβαίως, τις Ιαχές των Παναθηναϊκών, για τα γκολ των βιρτουάζων εκείνης της εποχής, των μεγάλων παιχτών του Παναθηναϊκού, του Λουκανίδη, του Δουμάζου, του Μοντουνιάδη. Ο Παναθηναϊκός, που ήταν και η μεγάλη διαδρομή και η αγάπη του Παναγιώτη Μπαλτάκου, τον έκανε και ευρύτερα γνωστό βεβαίως και ασχολήθηκε και ασχολείται ήδη, είναι και αντιπρόεδρος
νομίζω κύριε Μπαρτάκο, στην ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ, αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Κύριε Μπαρτάκο, δεν είσαστε ένα από τα πολιτικά στελέχη με μικρή πολιτική διαδρομή, ούτε με διαδρομή πολιτική τέτοια που να ήταν απαρατήρητη. Είχατε μια διαδρομή η οποία είχε πάρα πολλές εξάρσεις και μεταπτώσεις που δίνουν τη δυνατότητα να φανεί αφενός μεν το πολιτικό σας ταπεραμέντο και οι δυνατότητές σας το να εξελίσσεστε και να μεταφέρετε τις απόψεις αυτές που θέλετε, αλλά ταυτόχρονα όμως υπήρξατε και η πέτρα ενός, ας το πούμε, σκάνδαλο με το θέμα της ηχογράφησης που έκανε ο κύριος Κασιδιάρης, μια συνομιλία σας, η οποία αρνήθηκε αυτή την ηχογράφηση, όπου συζητούσατε κάποια θέματα που έχουν σχέση περί διασυνδέσεων με την Χρυσή Αυγή. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν εκείνη την εποχή που σας έδωσαν τη δυνατότητα να πείτε πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως είναι πράγματα που μένουν, γιατί είναι ιστορικά πλέον γεγονότα, δεν μπορεί κανείς να τα περάσει απαράγραπτα. Εσείς έχετε τις δικές σας απόψεις, τις εκφράσατε, τις εκφράζετε πάντοτε σε κάθε συζήτηση που γίνεται και νομίζω ότι οι πολίτες, αφού ήρθατε πλέον να τους καλέσετε σε ένα καινούριο κόμμα να μετάσχουν και μάλιστα σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στο χώρο πλέον της κέντρο-δεξιάς, όπως θέλει να το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είναι στο χώρο της δεξιότερης δεξιάς. Φτάνει στα όρια δηλαδή της Χρυσής Αυγής, αγγίζει, είναι μεταξύ αυτών. Με αποτέλεσμα να οι πολίτες που ενδιαφέρονται και είναι πολλοί που βρίσκονται σε αυτούς τους το χώρο, τον φιλελεύθερο χώρο, οπότε φαντάζομαι ότι θα τους ενδιαφέρε να ακούσουν τις απόψεις σας από αυτό. Ευχαρίστως. Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω. Για να ξεκινήσουμε δηλαδή, πρώτα-πρώτα να πούμε δύο πράγματα από την δική σας πολιτική σας αντιδρομία, ότι ξεκινήσατε αυτά που είπαμε δηλαδή μέσα στο πρόλογο, δεν τα αμφισβητείτε, είναι έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι είναι, περίπου έτσι είναι. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που πρέπει να διορθώσετε ή κάτι που πρέπει να υπογραμμίσετε, να επισημάνετε. Στο κόμμα της Εθνικής Ενότητας έχω τον τίτλο του τη θέση και τον τίτλο του Γενικού Γραμματέα. Και όχι του Αντιπροέδρου που είπα εγώ. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν παίζει ρόλο. Δεν είναι αυτό σημαντικό. Είσαστε από τους συνιδρυτές δηλαδή του κόμματος. Ναι, φυσικά. Μαζί με τον κύριο Κατζαφέρη εννοείται αυτό. Τα υπόλοιπα είναι σωστά. Δηλαδή ξεκίνησε η πολιτική σταδιοδρομή από την ΟΝΕΔΑ κόμμα αρχές δεκαετίας του 80 και τότε γνώρισα και τον Σαμάρα και τον Καραμαλή. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που είπατε. Οι σχέσεις που είχατε με τους δύο αυτούς άνδρες σας έδωσε τη δυνατότητα και με τις πνευματικές σας ικανότητες αλλά και την κατάρτιση που είχατε, τον background, το επιστημονικό που είχατε, να μπορείτε να διατηρείτε την επαφή μεταξύ τους, δηλαδή μεταξύ των δύο στρατοπέδων, χωρίς να υπάρξουν, ας πούμε, διακυμάνσεις σχέδους. Δηλαδή να πάνε μια πορεία ομαλή, για εκείνη την εποχή ήταν απαραίτητο αυτό να συμβεί. Τότε ήταν πιο εύκολο γιατί και οι δύο αυτοί ήταν πολύ νέοι. Ο Καραμαλής δεκαετία του 80 δεν ήταν βουλευτής. Ο Σαμαράς ήταν βουλευτής για λίγο χρονικό διάστημα, το 1977. Οπότε είμαστε όλοι νέοι, πολύ νέοι στην ηλικία, άρα ήταν πολύ εύκολο και να κάνουν παρέα αυτοί οι άνθρωποι. Στη συνέχεια, όταν μπήκε η πολιτική στη μέση και φτάσαμε μετά πολλά χρόνια στο 2004 που επανήλθε ο Σαμαράς στην πολιτική, στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Μετά τον ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το θέμα, ακριβώς για να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, ιδιαίτερα μετά το 2009 που Σαμαράς έγινε Υπουργός Πολιτισμού και τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 2009 που εξελέγει Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν μόνο οι σχέσεις σας που είχατε μεταξύ των φίλων σας επιφανών πολιτικών του κ. Καραμαλή και του κ. Σαμαρά, αλλά είχατε όμως διασυνδέσεις και με τους χώρους της Εκκλησίας και με τους χώρους των ενόπλων δυνάμεων. Είσαστε ο άνθρωπος δηλαδή Πασπαρτού, που μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει κανείς αυτήν, ότι είχατε την ικανότητα και τις δυνατότητες να βρίσκετε διαδρόμους παντού. Κοιτάξτε, να δείτε, με το χώρο της Εκκλησίας, στο χώρο της Εκκλησίας δεν είναι θέμα διασυνδέσεων, δεν θα το έλεγα έτσι. Στο χώρο της Εκκλησίας μεγαλώσαμε, δηλαδή από μικρό παιδί, από το κατηχητικό, από την Εκκλησία. Είναι ένας χώρος στον οποίο ζυμώνεσαι. Δεν είναι θέμα ότι αποκτάς διασυνδέσεις για λόγους πολιτικούς. Όλοι ζυμώνονται, αλλά για να αποκτήσουν περισσότερο επαφές προς τα πάνω είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αυτό είναι θέμα καθαρότητας. Αυτό είναι θέμα καθαρότητας. Γιατί πρέπει να είσαι καθαρός στην καρδιά, που λέει και το Ευαγγέλιο. Δηλαδή πρέπει να, στην Εκκλησία να είσαι για λόγους προσκυνηματικούς, για λόγους λατρευτικούς. Αν αντιληφθούν ότι είσαι για λόγους πολιτικούς, δεν σου μιλάει κανένας. Εγώ δεν ήμουν στην Εκκλησία για λόγους πολιτικούς. Δεν ήμουν κοντά στην Εκκλησία για τέτοιους λόγους. Παρόλο που έχει παρισφρήσει πολλές φορές και η πολιτική στην Εκκλησία, και αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
Εντάξει, το έχετε δει και εσείς ο ίδιος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο και είναι εξαίρεση. Ναι. Τώρα για το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, ο γιος μου είναι αξιωματικός ειδικών δυνάμεων. Οπότε ήμουν κοντά σε αυτό το χώρο από μικρό παιδί και βεβαίως και μετά την εισαγωγή του γιού μου, την είσοδό του στον χώρο αυτό, είμαι ακόμα πιο κοντά. Μάλιστα. Τα αθλητικά θα τα αφήσουμε να κλείσουμε αυτά στο τέλος. Τα αθλητικά εδώ είναι πας Γιάννα, δεν είναι Παναθηναϊκός. Να πάμε λίγο τώρα στην υπόθεση αυτή με την. Ενώ βρισκόσαστε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δραστηριοποιούσατε εκεί πέρα, ξαφνικά έρχεται στο προσκήνιο μία συζήτηση, υποτιθέμενη συζήτηση με τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ότι οι επαφές σας δεν σταματούσαν σε εκείνους χώρους, αλλά πήγαιναν και πολύ άκρα δεξιά. Κάτι που σας το χρέωσαν. Και είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος εκείνη την εποχή. Οι επαφές ήταν σε όλους τους χώρους, προς όλους τους τομείς, δεν ήταν προς άκρα δεξιά. Επαφές είχαμε όλα τα κόμματα. Και αυτός είναι και ο ρόλος. Η Χρυσή Αυγή τότε, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο βρέθηκε ξαφνικά στην παρανομία. Οι βουλευτές του στη φυλακή, ο πρόεδρος στη φυλακή. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ταξιδεύει. Δεν μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο ασπαζόταν την νομιμότητα, ας πούμε. Έχει κάνει πράγματα τα οποία πολλοί έκαναν λόγο για εγκληματική οργάνωση και τα λοιπά. Ναι, υπάρχει δίκη πάνω σε αυτό και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τη δίκη γιατί είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, αν είναι ή όχι εγκληματική οργάνωση. Αυτό ναι, δεν μπορούμε να το πούμε. Λέμε, δεν αυτά είναι απόφαση ακριβώς. Σίγουρα δεν πάει θέμα. Μην ξεχνάμε ότι. Εμείς δεν είμαστε δικαστές άλλωστε για να πούμε. Όχι, όχι, ούτε για αστείο. Και ειδικά εγώ που είμαι δικηγόρος, απαγορεύεται να κάνω και σχόλιο πάνω σε μια δίκη που είναι σε εξέλιξη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν βρέθηκε. Η Χρυσή Αυγή ψηφίστηκε. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι μόνο τα στελέχη και οι βουλευτές, δεν είναι μόνο ο Κασιδιάρης, ο Μιχαλολιάκος. Εμάς μας ενδιέφεραν οι ψηφοφόροι. Μας ενδιέφεραν εκείνοι οι οποίοι τους ψήφισαν. Γιατί όπως είπα και πριν, η Χρυσή Αυγή δεν ήθελε μαλεξίπτωτο να μπει στη Βουλή, ούτε μπήκε με τα όπλα ή με βία. Μπήκε με ψήφο ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να αγνοήσουμε έναν αριθμό που ήταν περίπου τότε στις 400 με 450 χιλιάδες. Αυτοί δεν μπορούσαν να αγνοηθούν, γι' αυτό και έπρεπε να υπάρχουν επαφές με τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Απλώς κάποιος έπρεπε να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και ήταν κάτι το οποίο εγώ με ιδιαίτερη έτσι, χαρά το έκανα, γιατί ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Και απεδείχθη εν της πράγμαση, στην πραγματικότητα, ότι όντως ήταν δύσκολο και επικίνδυνο. Κάτι το οποίο πήγαν να σας χρεώσουν, πήγαν να σας χρεώσουν όμως άλλα πράγματα. Δεν με πειράζει αυτό, δεν με απασχολεί. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι πολιτικός με την έννοια του απασχολεί το πολιτικό κόστος. Εμένα με ενδιέφερε να κάνω κάτι το οποίο ήταν σωστό τότε για την παράταξή μου. Και ό,τι είναι σωστό για τη δική μου παράταξη είναι σωστό για τη χώρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Άρα λοιπόν, αφού έκανα κάτι το οποίο την παράταξη τη δική μου την κάλυπτε και την ωφελούσε, το έκανα με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Το ότι υπήρξαν συνέπειες, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Και όποιος ασχολείται με την πολιτική ή με το εμπόριο ή με τον αθλητισμό, πρέπει να ξέρει ότι θα υπάρξουν και δυσκολίες και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να καμφθείς, να φύγεις, να αντιστραφεί η πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να τα ξέρεις πριν μπεις, για να μην εκπλήσεσαι και να μην ευνηδιάζεσαι. Εγώ τα ήξερα, γι' αυτό ούτε εξεπλάγιν ούτε ευνηδιάστηκα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο χώρος που καλύπτει η Χρυσή Αυγή, η άκρα δεξιά δηλαδή, και ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία έχει τραβηχτεί τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη περισσότερο προς το κέντρο, προς το χώρο της κέντρο δεξιάς, αφήνοντας ένα πολύ μεγάλο κενό ακάλυπτο που κουμπάει αυτά τα κόμματα τα οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος να το καλύψει. Απολύτως πιστεύω αυτό το πράγμα, διότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο επί Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και πριν είχε πάρει μια κατεύθυνση προς το κέντρο, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλούσε. Και με ενοχλούσε διότι. Εσείς θεωρείτε η δεξιά είναι δεξιά και η Νέα Δημοκρατία δεν ακολουθεί αυτή τη στιγμή. Δεν ακολουθεί, όχι. Τη συγκεκριμένη ιδεολογία της δεξιάς δηλαδή. Ναι, δεν την ακολουθεί και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ, διότι δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν δεξιά κόμματα και στην Ελλάδα ντρέπεσαι αν είσαι δεξιός να πεις ότι είσαι δεξιός και λες ότι είμαι κέντρο δεξιός για να κρυφθείς πίσω το δάχτυλό σου και να αντιμετωπίσεις έτσι την πολεμική της αριστεράς, η οποία πέτυχε σε αυτό το προπαγανδιστικό αγώνα να θεωρήσει και να θεμελιώσει ότι όποιος είναι δεξιός είναι κακός. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι. Και δεν είμαι μόνος, είναι πάρα πολλοί που δεν το δέχονται. Είμαστε δεξιοί και χαιρόμαστε και καυχόμεθα να λέμε ότι είμαστε δεξιοί. Όπως στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Δεν ντρέπεται κανείς. Γιατί εμείς να ντρεπόμαστε, αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό που εσείς πρεσβεύετε αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι είναι μια συνέχεια της ΕΡΕ. Της ΕΡΕ, ναι. Του Ευάγγελου Αδέροφ. Ναι, απολύτως. Ειδικά Τσεκούρη, του Αδέροφ. Και βεβαίως του Καραμαλή. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του Κωνσταντίνου. Ναι.
γιατί ο Κώστας Καραμαλής αναγκάστηκε να κάνει στροφή αυτή προς το μεσαίο χώρο για να βγάλει από την Ελλάδα, να απομακρύνει από την Ελλάδα την κυβέρνηση, την εννοώ, το Πασόκ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό τότε, αναγκάστηκε να κάνει αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς θα αλλάξουμε την ψυχή μας για λόγους πολιτικούς. Και αν αυτό το κάνει ένας πολιτικός, εγώ προσωπικά δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή δεν βλέπω κανένα λόγο για να αλλάξω αυτά με τα οποία μεγάλωσα, γαλουχήθηκα και κατηχήθηκα. Αυτά είναι απαράλλακτα, δεν πρόκειται να τα αλλάξω ποτέ. Και αυτό λέω και δημόσια. Πόσο πολύ ακουμπάνε αυτά στον χώρο της άκρας δεξιάς όμως? Ποιος είναι ο χώρος της άκρας δεξιάς? Ποιος τον ορίζει? Ο χώρος όπως ακριβώς εκφράζεται αυτή τη στιγμή μέσα από την Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή πρέπει να αυτοπροσδιορίζεται. Δηλαδή αυτή είναι μια μέθοδος στην οποία ακολουθεί παγίως η ελληνική αριστερά. Εγώ όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1972 και είπα στο περιβάλλον των φοιτητών ότι η οικογένειά μου, γιατί είμαστε μανιάτες στην καταγωγή, είναι βασιλόφρονες, αμέσως οι κομμουνιστές μου είπαν είσαι φασίστας. Εγώ έλεγα είμαι βασιλόφρονο, αυτοί μου λέγανε είσαι φασίστας. Δεν πρέπει λοιπόν να. Εγώ δεν δέχομαι αυτή τη δυνατότητα που έχει κερδίσει η ελληνική αριστερά να έτερο προσδιορίζει τους πολιτικούς της αντιπάλους, να σε δείχνει με το δάχτυλο και να σου λέει εσύ ακροδεξιός. Αλλά θέλεις δηλαδή να διατηρούν το δικαίωμα οι ευρισκόμενοι σε αυτόν τον χώρο να αυτοπροσδιορίζονται σύμφωνα με την ετερότητα που έχει ο καθένας στη δική του δυνατότητα. Δηλαδή ή βασιλόφρον ή χουντικός ή δεξιός ή ακροδεξιός. Ναι. Και να γίνεται πιστευτός για αυτό που λέει ο ίδιος. Όχι να μπορεί η ελληνική αριστερά να προσδιορίζει όλους τους πολιτικούς αντιπάλους και όλοι να είναι φασίστες. Ναι, αλλά μήπως όμως αυτός ο αυτοπροσδιορισμός δίνει τη δυνατότητα να καλύπτονται κάποια πράγματα τα οποία έτσι φτάσαν και δώσαν τη δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή να δημιουργηθεί ένα κόμμα το οποίο είδατε τι δεινά συσσόρευσε με τον τρόπο αυτόν που επέλεξε να λειτουργεί. Γιατί ο άλλος έλεγαν και αυτοί δεξί είμαστε. Αλλά ο κόσμος που δεν ήξερε και που πήγαινε εκεί τελικά βρέθηκε μέσα σε μια οργάνωση με άλλο σύστημα. Και τώρα που ξέρει γιατί δεν φεύγει. Τα ποσοστά δεν πέφτουν. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν φεύγει, αν πέφτουν. Αυτό θα το δούμε. Λέμε τις δημοσκοπήσεις ή τις εκλογές. Τώρα που ξέρουν γιατί δεν φύγανε. Αυτή είναι μια πορεία που το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να απαντήσει. Εγώ γνωρίζω όμως την απάντηση. Για πέστε μας. Θα σου πω πάρα πολύ απλό. Τι λέμε στο εμπόριο? Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Μάλιστα. Είναι καθιερωμένο αυτό και το λέμε παντού. Βεβαίως. Γιατί ο ψηφοφόρος να έχει άδικο? Δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή, φταίνε αυτοί που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή ή φταίνε οι πολιτικοί με τις επιλογές τους που τους οδήγησαν μέσω των μνημονίων να θέλουν να εκδικηθούν το σύστημα και να ψηφίζουν Χρυσή Αυγή για να εκδικηθούν? Φταίνε δηλαδή οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι ή φταίνε οι πολιτικοί? Συγγνώμη, αυτό. Πιστεύετε ότι δεν είναι η ιδεολογία της άκρας δεξιάς η Χρυσή Αυγή, απλώς είναι ένας τρόπος έκφρασης των πολιτών δυσανασχέτησης στο πολιτικό σύστημα γενικά για τη συμπεριφορά μέχρι τώρα, των μνημονίων κτλ.? Θα σας πω, στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, τότε που βγήκε ο Παπανδρέου, ναι, η Χρυσή Αυγή πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 0,5. Στις εκλογές του 12, Ιούνιος του 12, πήρε 7%. Τι είναι αυτό το οποίο διαφοροποίησε? Ξαφνικά γεμίσαμε από Ναζί? Δηλαδή γέμισε η Ελλάδα με 500.000 Ναζί? Πού βρεθήκαν όλοι αυτοί? Γι' αυτό σας λέω ότι η πολιτική, με όμικρον γιώτα, με την πολιτική τους, με ήττα, είναι εκείνοι οι οποίοι οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους να ψηφίσουν αυτό το κόμμα. Και αντί να κατηγορούν τον εαυτό τους κοιτώντας τον καθρέφτη για τα λάθη που κάνανε οι πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, κατηγορούν τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι κατανόητο. Εσείς θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής δεν έχουν καμία σχέση με μια οργάνωση που είναι εγκληματική? Όχι, αυτό θα το αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν έχουν σχέση, αλλά ψηφίζουν από αντίδραση και μόνο στα όσα αντεκταίνονται και τα οποία δεν τους βρίσκουν σύμφωνους. Και λέτε, θεωρείτε αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι δικοί σας πλέον ιδεολογικά, ότι ανήκουν στον χώρο της δεξιάς και όχι στο φασιστικό έτσι, μόρφωμα αυτό που ονομάζεται? Απολύτως αυτό πιστεύω και το τεκμηρίωσα πριν λέγοντάς σας αυτό το οποίο είπα για τα ποσοστά. Πώς το 0,5 ή 0,3, δεν θυμάμαι, πώς αυτό έγινε 7%? Τι διαφοροποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 9 στον Ιούνιο του 12? Αυτό που μεσολαβεί σημαντικό είναι το μνημόνιο. Δεν έχουμε κάτι άλλο στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι άλλο σημαντικό πολιτικό γεγονός. Άρα λοιπόν η μνημονιακή πολιτική η οποία ακολουθήθηκε και το τεράστιο βάρος το οποίο επεσόρευσε στους Έλληνες πολίτες ήταν αυτό το οποίο γιγάντωσε τη Χρυσή Αυγή. Και επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους ψηφοφόρους, όχι τα στελέχη, τα στελέχη θα κληθούν από το δικαστήριο. Αλλά αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους ψηφοφόρους, οι πολιτικοί εννοώ,
Πρέπει πρώτα απ' όλα να κατηγορήσουν τον εαυτό τους που έφεραν την Ελλάδα σε τέτοια θέση. Όχι να κατηγορούν τους απλούς ανθρώπους που ψηφίζουν, να κατηγορούν τη δική τους μεγαλόσχημη εικόνα που έφερε τους απλούς ανθρώπους στο σημείο να ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή. Πιστεύετε έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στη χώρα μας, υπάρχει, γιατί μετά την περίοδο της μεταπολίτευσης δεν ακολούθησε η περίοδος της μεταμεταπολίτευσης, αλλά για 40 χρόνια δύο κόμματα βρήκαν την ευκαιρία και εναλλάσσονταν στην εξουσία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ξαφνικά από τη μία πλευρά η άκρα αριστερά, έτσι όπως εμφανίστηκε ας πούμε, και η άκρα δεξιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δώσαν μια διαφορετική δυνατότητα στον κόσμο να εκφραστεί, κάτι που δεν ξέρω αν αυτό θα έχει συνέχεια, δηλαδή αν θα μπορέσει να υπάρξει μέσα στον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας, γιατί θα γίνει αυτό. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ήδη το Πασόκ με τη διάλυσή του βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Το χώρο της κεντροαριστεράς ήδη βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον έχει κερδίσει πλέον ολοκληρωτικά. Και προσπαθεί τώρα και η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει το χώρο, και εσείς εκεί ακριβώς παρεμβαίνετε τώρα, που να πείτε άλλο κεντροδεξιά και άλλο δεξιά. Εκεί γίνεται δηλαδή το πώς μπορεί να παίξει, ναι, το παιχνίδι. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα να διασωθεί πολιτικά με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει, εάν δεν μετατοπιστεί τελείως προς μια κεντροαριστερή κατάσταση και πιο πολύ προς το κέντρο παρά προς τα αριστερά. Αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, γι' αυτό και μετατοπίζονται συνεχώς. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε προχθές στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στα Ποσειδόνια και μίλησε υπέρ των εφοπλιστών. Κάτι αδιανόητο, αν κανείς το έλεγε πριν από δύο χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία, σωστά και εκείνη, προσπαθεί να πάει προς το κέντρο, αλλά λαθασμένα αφήνει τελείως ακάλυπτη τη δεξιά της πτέρυγα. Και όσο την αφήνει ακάλυπτη, τόσο γιγαντώνεται η Χρυσή Αυγή. Και επαναλαμβάνω, εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή είναι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την γιγάντωση, όχι τη γιγάντωση, για τη σταθεροποίηση του κόμματος αυτού στο ποσοστό που έχει. Θα μπορούσε όμως εδώ, κύριε Μπαλτάκο, κάποιος εύλογα να σκεφτεί ότι πιθανότατα το κόμμα Εθνική Ενότητα που ανακοινώθηκε να αποτελεί ένα πρόχωμα, ένα ανάχωμα της Νέας Δημοκρατίας του να κόψει τη ροή ψηφοφόρων προς την άκρα δεξιά, προς τη Χρυσή Αυγή. Και τι κακό έχει αυτό? Πρώτα απ' όλα δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει συμφωνία. Όχι, λέω, αλλά θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί. Δεν θα μπορούσε. Πολύ σωστά θα το σκεφτόταν. Γιατί βλέπετε κάτι κακό σε αυτό? Γιατί εγώ δεν βλέπω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν είναι έτσι. Εκείνο το οποίο εμάς μας απασχολεί είναι όχι οι ψηφοφόροι οι οποίοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή, αλλά εκείνοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι στις εκλογές του 2015 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτοί είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Κανείς δεν έχει αναρωτηθεί για ποιο λόγο. Ανέβηκαν τα ποσοστά της εποχής τότε. Ναι. Ναι, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, παραδοσιακοί, κλασικοί δεξιοί, δεν πήγαν να ψηφίσουν ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τη Χρυσή Αυγή. Αλλά προτίμησαν να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ. Γι' αυτό και θέλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους κυρίως να απευθυνθούμε, που είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας βέβαια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, και να τους καλέσουμε να προσέλθουν στις κάλπες όποτε γίνουν εκλογές. Διότι η δική τους αποχή, ο δικός τους καναπές, οδήγησε την αριστερά στην εξουσία. Το ρόλο του κυρίου Καμένου πώς τον θεωρείτε με τους ανεξάρτητους Έλληνες αυτή τη στιγμή? Βρίσκεται προς τα αριστερά σας, ας πούμε, στο δικό σας χώρο, αγγίζει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ιδεολογικά? Ο κ. Καμένος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όπως προερχόμαστε όλοι. Βεβαίως, όπως, ναι, προερχόμαστε όλοι. Εκείνο το οποίο έκανε ήταν μια αντιμνημονιακή κίνηση το 2012, όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και έκανε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όπως ξέρετε, πήγε καλά στην αρχή. Τώρα δεν πηγαίνει καλά. Ο λόγος που δεν πηγαίνει καλά έγινε στο ότι αναγκάστηκε εκ των περιστάσεων, ίσως δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, αναγκάστηκε εκ των περιστάσεων να υποκύψει στην μνημονιακή πολιτική την οποία ακολούθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μα και ο κύριος Καρατζαφέρης αυτή την πολιτική είχε ακολουθήσει αρχικά. Το πλήρωσε. Αλλά επειδή έφυγε όμως, το πλήρωσε. Αν έμεινε μέσα, κανένας δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί. Το πλήρωσε, γιατί. Από τη λέει αγορά. Ναι, αν έμενε μέσα όμως στην κυβέρνηση, κανένας δεν ξέρει αν σήμερα θα ήταν και θα διατηρούσε το κόμμα του και ένα κάποιο, ναι, ποσοστό. Πιθανόν, ναι. Ενώ φεύγοντας διαλύθηκε τελείως. Ο κ. Καρατζαφέρης τότε είχε ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο μνημόνιο μόνο το πρώτο άρθρο και όχι το υπόλοιπο μνημόνιο. Αλλά όπως είδατε, αυτό το προσέχει κανείς. Όλοι λένε ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ο Καμένος ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και το τέταρτο μνημόνιο. Οι Γερμανοί έχουν πει κάτι σωστό, ότι τα μνημόνια θα καταβροχθήσουν αρκετούς πρωθυπουργούς και αρκετά κόμματα. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει.
ένα κόμμα που θα καταστραφεί από το μνημόνιο και ένας πολιτικός που πιστεύω θα καταστραφεί είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας τώρα. Τα μνημόνια και όλη αυτή η ιστορία της οικονομικής κρίσης, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι ελληνική αλλά είναι παγκόσμια και έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, έχουν φέρει μια πολύ μεγάλη ανατάραξη στον χώρο της Ευρωπαϊκής της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μέλλον, να μπορεί να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση ή βλέπετε με ένα Brexit στο επικείμενο δημοψήφισμα της Αγγλίας να ακολουθήσει το ξύλωμα του Πουλόβερ? Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μέλλον για τον απλό λόγο ότι οι Γερμανοί, σύμφωνα με τις εθνικές αντιλήψεις που έχουν και τις οποίες γνώρισε ο κόσμος τον προηγούμενο αιώνα, έχουν αυτή τη στιγμή κυριαρχήσει παντελώς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μετατρέψει την Ευρώπη σε ένα ουσιαστικά γερμανικό προτεκτοράτο, σε ένα γερμανικό κράτος, και αυτό είναι κάτι το οποίο οι υπόλοιπες κυβερνήσεις και οι υπόλοιποι λαοί δεν θα αναιθούν για πάντα. Δεν βλέπω λοιπόν, έτσι όπως πάει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την κυριαρχία αυτών των Γερμανών, να έχει πάρα πολύ μέλλον. Μάλιστα. Άρα είσαι στον χώρο του ευρωσκεπτικισμού, δηλαδή, δεν είσαι απολύτως στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι, όχι, απολύτως του ευρωσκεπτικισμού, όχι μόνο για τον λόγο των Γερμανών, αλλά για λόγους οικονομικούς, αλλά και για λόγους πολιτιστικούς. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ορθόδοξης Ανατολής. Δεν έχει πολιτιστική συνάφεια με καμία απολύτως δυτική χώρα. Ούτε θρησκευτική συνάφεια, αλλά ούτε πολιτιστική, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πρέπει λοιπόν να είμαστε μεν εκεί για λόγους πολιτικούς, στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μην χάσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, η οποία με μία λέξη είναι Ορθοδοξία. Μα εδώ λένε όμως ότι χάσαμε και την εθνική μας κυριαρχία με τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει. Την κυριαρχία, ναι, την ταυτότητα όχι. Είναι άλλο πράγμα το ένα, ναι, άλλο το άλλο. Εντάξει, αλλά άμα χάνεις την κυριαρχία όμως, θα χάσεις και την ταυτότητα αμέσως μετά. Η ταυτότητα είναι το επόμενο βήμα. Ακριβώς. Είναι το πιο δύσκολο όμως. Ναι. Δηλαδή για να μάθουν στους Έλληνες να μην ακούνε τη βυζαντινή μουσική, η οποία εκφράζεται μέσα από την Εκκλησία, από τη βάφτισή τους. Δεν τα κατάφεραν οι Τούρκοι με 500 χρόνια. Θα πείτε τότε δεν υπήρχαν οι προσλαμβάνουσες. Υπήρχαν προσλαμβάνουσες. Υπήρχε πάντα δυτική Ευρώπη, αλλά όχι με τόση ισχύωση σήμερα. Το 1400 δεν υπήρχε. Αυτοί οι Ευρωπαίοι πιάνουν από το 1520 από τον Καρλομάγνο και μετά. Δεν θεωρούν νωρίτερα το Βυζάντιο ότι υπήρχε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Για τον κύριο Μητσοτάκη, τι έχετε να πείτε? Έχει μέλλον στη Νέα Δημοκρατία? Θα συνεχίσει, θα γίνει πρωθυπουργός ή όχι? Για να γίνει πρωθυπουργός, θα πρέπει να μην αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με αριστερά κόμματα. Γιατί αν αναγκαστεί από τις περιστάσεις. Να πάρει το Πασόκ, δηλαδή. Το Πασόκ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Αν αναγκαστεί να κυβερνήσει με κεντροαριστερά ή αριστερά κόμματα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δεχθούν τον κύριο Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό. Ούτε κάποιον άλλον της Δημοκρατίας. Θα υποδείξουν έναν τρίτο. Για λόγους για να μην χάσουν τα δικά τους κόμματα. Άρα λοιπόν η ατυχία για τον κύριο Μητσοτάκη θα είναι εάν κερδίσει με τις εκλογές και βγει πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία και αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε αυτοί θα του πούνε αμέσως όχι εσύ, όχι, οψί. Όπως έγινε την περίοδο του 89 τότε. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι και τόσο, γιατί βιάζεστε και εσείς θέλετε να φύγετε, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τον αθλητισμό. Αγαπάτε τον αθλητισμό, μεγαλώσατε μέσα σε ένα χώρο που πραγματικά ήταν εκείνος ο χώρος που οι ποδοσφαιριστές τότε και έπαιζαν για τη φανέλα. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Είδαμε ότι έγινε η διαφθορά μέχρι στη FIFA εκεί, τα αρπάζαν όλοι. Τώρα είναι συμβόλαια τα πάντα. Τα πάντα είναι συμβόλαια. Τότε ήταν φανέλα, τώρα είναι συμβόλαιο. Τώρα είναι συμβόλαιο. Έχει μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά μάλιστα. Αυτό βλέπετε στο μέλλον να αλλάζει ή βλέπω. Θα γίνει ακόμα περισσότερο επαγγελματικό? Όχι, δηλαδή. Αλλάζει, το βλέπω χειρότερο να πηγαίνει. Από την ώρα που ήρθαν δηλαδή οι εμμύριδες και αγοράσαν τις ομάδες, τελείωνε αυτή η ιστορία σιγά σιγά. Και πριν από αυτό, από τότε που έγινε επαγγελματικός ο αθλητισμός, έπαψε να υπάρχει συνέστημα. Μόνο οι φίλαθλοι έχουν συνέστημα. Έπαψε να υπάρχει η έννοια της φανέλας που έλεγα πριν και η ταύτιση με την ομάδα. Σήμερα στη μία ομάδα, αύριο σου προσφέρει άλλη καλύτερο συμβόλαιο, πας στην άλλη. Αυτό δεν είναι αθλητισμός, είναι επάγγελμα και καμία σχέση δεν έχει με τον αθλητισμό που εμείς μεγαλώσαμε. Κλείνοντας, τι θα κάνετε σήμερα τώρα για να ακούσουν και οι τηλεθεατές? Έχουμε μία συνάντηση εδώ με όλα τα στελέχη του κόμματος Εθνική Ενότητα Λαός. Ο λαός είναι μία συνιστόσα της Εθνικής Ενότητας. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Ενότητα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί έτσι ώστε να έχει παντού
πυρήνες οι νομαρχιακές αρχές. Και κάνουμε μια ομογενοποίηση. Άρα λοιπόν σήμερα θα συναντηθούμε εδώ με τα στελέχη της Ηπείρου. Θα γίνει μια συνάντηση στα Γιάννα με όλους τους νομούς. Από τις επαφές σας που είχατε μέχρι τώρα, βλέπετε ανταπόκριση? Ανταπόκριση υπάρχει. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά με έχει ενθουσιάσει. Μάλιστα. Εάν σε περίπτωση γίνουν εκλογές και μάλιστα το φθινόπωρο, όπως πολλοί θέλουν ή λένε, πιστεύετε θα είστε έτοιμοι να κατέχετε τις εκλογές? Ναι, το φθινόπωρο σαφώς. Τον Ιούνιο τώρα θα ήταν πολύ δύσκολο. Αφού μόλις τον Απρίλιο ανακοινώσαμε ναι, το κόμμα. Ναι, εντάξει, αλλά μέχρι να γίνουν γνωστές οι θέσεις. Έχει κάποιες ιδιαίτερες θέσεις αυτό το κόμμα που πραγματικά αξίζει να πείτε κάτι στον κόσμο για? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πιστεύω ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος δεν είναι τόσο οι θέσεις, γιατί δεν ξέρω κανένα που να ψηφίζει διαβάζοντας τους τόμους των προγραμμάτων που κάνουν τα κόμματα. Ουδής θα διαβάσει ποτέ αυτά. Τα συνθήματα ακούει μόνο. Ακούει τα συνθήματα, ναι. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε, όχι σαν σύνθημα όμως, αλλά σαν ουσία, είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει να ψάξουμε και να ερευνήσουμε, σαν κόμμα μιλάω τώρα, εάν πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι στο ευρώ. Δεν λέμε ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ, γιατί δεν ξέρουμε την απάντηση. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε δογματικές πολιτικές πάνω σε αυτό το ζήτημα, όπως κάνει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει πάση θυσία ευρώ. Χωρίς να εξηγεί γιατί. Γιατί πρέπει πάση θυσία να μείνουμε στο ευρώ, αφού ο κόσμος πτώχευσε με το ευρώ. Εμείς θέλουμε να το ψάξουμε αυτό και αν αποδειχθεί ότι μας συμφέρει σαν λαό να επιστρέψουμε στη δραχμή, τότε θα υποστηρίξουμε με όλη τη δύναμη τη ψυχή μας. Και ο ευρωσκεπτικισμός. Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Ναι, αλλά επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τη λέξη πολύ καλά, ναι, το εξηγούμε. Το εξηγείτε πιο τι απλά. Αυτό το πράγμα. Κύριε Παντάκο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, να καλέσετε τα μέλη σας να έρθουν και πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Εγώ να σας ευχαριστήσω για όσα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε, τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Και φαντάζομαι ότι και στο μέλλον θα μας δοθεί ευκαιρία. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας. Thank you.